Γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίε ότι η κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε φλεγμονή στο σηκώτη, αλλά αντιθέτω με αυτό που νομίζουν κάποιοι, ο καφέ μειώνει τη φλεγμονή στο σηκώτη. Σε μελέτε που έχουν γίνει στην Αμερική έχει φανεί ότι στου ανθρώπου που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για παθήσεις του σηκωτιού, δηλαδή έχουν αυξημένο βάρο ή καταναλώνουν υπερβολικέ ποσότητε αλκοόλ, ο κίνδυνο για παθήσεις στο σηκώτη μειώνεται στο μισό αν καταναλώνουν δύο καφέ τη μέρα. Σε πολλές μελέτες λοιπόν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο καφές προστατεύει από το λίπος στο σηκώτη ή από τη μεταβολικά σχετιζόμενη λιπόδιπατική νόσο όπως είναι η νέα ονομασία αυτής της πάθησης. Οπλισμένοι με αυτή τη γνώση, οι ερευνητές εξέτασαν αν ο καφές ενεργοποιεί την αυτοφαγία. Σε τελευταία ανάλυση γνωρίζουμε ότι η αυτοφαγία καθαρίζει το κύτταρο από το λίπος και το λίπος στο σηκώτη δεν είναι τίποτα άλλο από ότι αυξημένο λίπος μέσα στα κύτταρα του σηκωτιού. Αφού αποδείχθηκε πρώτα σε πειραματόζωα ότι ο καφές ενεργοποιεί την αυτοφαγία, τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και στους ανθρώπους. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η συστηματική κατανάλωση καφέ προστατεύει το σηκώτη από την τόσο συχνή πάθηση που ονομάζεται λίπος στο σηκώτη ή μεταβολικά σχετιζόμενη λιπόδης υπατική νόσος. Κάποιοι μπορούν να σκεφτούν ότι το μυστικό βρίσκεται στην καφεΐνη, αλλά το καλό για όσους δεν αντέχουν την καφεΐνη είναι ότι ακόμα και ο ντεκαφεΐνε έχει τα ίδια αποτελέσματα. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα προέρχονται από κάποιες από τις υπόλοιπες 2.000 ουσίες που περιόχει ο καφές και όχι από την καφεΐνη. Αν λοιπόν η καφεΐνη σας χαλάει τον ύπνο ή σας δημιουργεί διέγερση, τότε καταναλώστε καφέδες χωρίς καφεΐνη. Έτσι θα έχετε όλα τα ωφέλη χωρί τι παρενέργειε. Η αυτοφαγία είναι ένα μηχανισμό που φροντίζει την καλή λειτουργία όλων των κυτάρων, άρα και ολόκληρου του οργανισμού. Δεν θα έπρεπε ο καφέ να ωφελεί την υγεία και άλλων οργάνων ή συστημάτων. Φυσικά. Ο καφέ οδηγεί σε μια σειρά από ωφέλη που περιλαμβάνει τη μείωση του κινδύνου παθήσεων των νεφρών, τη μείωση τη πιθανότητα εμφάνιση σακαρόντου διαβήτη τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας, καρκίνου του δέρματος, νόσο του πάρκισον και άλλων παθήσεων. Αλλά αν κάποιο κάνει κάτι και που προλαμβάνει όλες αυτές τις παθήσεις, δεν θα έπρεπε να ζει και παραπάνω. Φυσικά και θα έπρεπε. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα άτομα που καταναλώνουν συστηματικά καφέ ζουν περισσότερο από τα άτομα που δεν καταναλώνουν συστηματικά καφέ. Τονίζω ότι τα άτομα που καταναλώνουν ντεκαφέινε έχουν όλα τα ωφέλη χωρί την αϊπνία και την διέγκριση που προκαλεί σε κάποιου η καφέινη. Αυτό οδηγεί επίση στο συμπέρασμα ότι τα ενεργειακά ποτά που περιέχουν καφέινη, αλλά καμία από τι άλλε 2.000 ουσίε που περιέχει ο καφέ, βλάπτουν. Και βλάπτουν πολύ. Κάποιοι καφέδε φαίνεται ότι δεν προστατεύουν τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι. Ο τρόπο που προετοιμάζεται ο καφέ έχει μεγάλη σημασία. Αν θέλετε να μάθετε ποιο τύπο καφέ είναι αυτό που συστήνω, τότε πατήστε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.